καλημέρα. Θέλω να πω, βέβαια, σήμερα ο Θοδωρής δεν είναι κοντά μας. Θέλω να σας πω ότι από την αρχή της σεζόν, με το που επιστρέψαμε, μόνος του ζήτησε κάποια στιγμή και είπε: θέλω να κάνω ένα βίντεο για τη Ζωή Λάσκαρη. Θέλω να κάνω για αυτή την απίθανη, απίστευτη γυναίκα, αυτό το μοναδικό θηλυκό το οποίο μάγεψε όλο τον κόσμο μέσα από τις ταινίες της και τις θεατρικές της φυσικά ερμηνείες, αλλά μάγεψε προφανώς και τον ίδιο. Περίμενε λοιπόν κάθε μέρα πότε θα παίξουμε αυτό το θέμα. Και επειδή θεωρώ ότι με αφορμή και την επίσημη πρεμιέρα που έγινε χτες και τα γενέθλιά της που ήταν χτες, αν και σήμερα ο Θοδωρής μας δεν είναι εδώ, θα ήθελα να το δούμε. Θα διαβάσω μόνο δύο λόγια από αυτά που μας έγραψε εδώ και που θα τα δείτε μέσα στο βίντεο. Είναι ένα αφιέρωμα, όπως είπα και πριν, της Ζωής Λάσκαρη μέσα από τα μάτια του Θοδωρή. Το πηγαίο ταλέντο της, η σπάνια ομορφιά της και η πληθωρική της παρουσία συνέθεσαν ένα εκρηκτικό μείγμα που αποτυπώθηκε με αστραφτερό τρόπο στο πανί. Μοναδικό φαινόμενο του ελληνικού κινηματογράφου η Ζωή Λάσκαρη, με πραγματικό όνομα Ζωή Κουρούκλη. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά μας είπε ο μαγεμένος από τη ζωή, όπως και εμείς, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Και τον ευχαριστούμε για το βίντεο που ακολουθεί. Αγάπησε το θέατρο σε βάθος, αλλά το σινεμά τη λάτρεψε με πάθος. Επί μια δεκαετία η Ζωή Λάσκαρη υπήρξε η πρωταγωνιστική φαντασίωση των Ελλήνων. Της το είχαν πει από μικρή πως θα κάψει καρδιές, αλλά εκείνη δεν είχε συνέστηση της αναστάτωσης που δημιουργούσε, ούτε της εικόνας της στο πανί. Μπορεί να ήταν η παραστρατημένη Ρέα στον Κατήφορο, η άμυρη Στεφανία, η εκτροχιασμένη κόρη του Βασίλη Διαμαντόπουλου στον νόμο 4000 και το θύμα του Αλέκου Αλεξανδράκη στον Ήλιγκο, στις πρώτες της ταινίες δηλαδή, αλλά γρήγορα η Λάσκαρη έδειξε αποφασιστικότητα, τσαγανό και κυρίως έδωσε την εντύπωση μιας ανεξάρτητης μοντέρνας κοπέλας που θα κάνει το δικό της. Όπως είδαμε όσο τελείωνε η δεκαετία του 60 με τις θαλασσιές της Χάντρες, το Μαριχουάνα Στοπ και τον αστερισμό της Παρθένου. Η Αλίκη, η Τζέννη, η Ρένα, αλλά και η Μάρθα και η Μέρη Χρονοπούλου είχαν η καθεμία τον τύπο τους και η ζωή το σεξ απειλ, άλλοτε αθώο, άλλοτε αγρίως εκμεταλλεύσιμο, πάντα έξυπνα προβεβλημένο από τον Γιάννη Δαλιανίδη, το σκηνοθέτη που υπέγραψε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, ακόμα και την απρόσμενη αποτυχία με το γυμνί στο δρόμο, με τον Νίκο Κούρκουλο. Φίλησέ με. Σε πόσους άλλους το έχεις ξαναπεί αυτό? Έτσι με την ίδια φωνή και με το ίδιο πιάσιμο. Φίλησέ με. Ο Δαλιανίδης της έδωσε όλες τις κατευθύνσεις και εκείνη τον υπάκουε πιστά και του έδωσε τα εύσημα για τις βάσεις που της χάρισε στη μετέπειτα πορεία της στο Σανίδη. Ο Φίνος της είχε αδυναμία, την είχε σαν κόρη και ο Δαλιανίδης τη δίδαξε πώς να στέκεται μπροστά στο φακό και να μιλά κινηματογραφικά, αξιοποιώντας τη φυσική υπέροχη κίνησή της και το αγαλματένιο σώμα της. Προηγήθηκαν κι άλλες θηλυκότατες ηθοποιοί, όπως η Σπεράντζα Βρανά με το σταράτο λόγο της και τη χυμώδη φιγούρα, η Ειρήκα Διαλυνά με το εντυπωσιακό παράστημα και την άψογη πόζα και το μόνιμο ύφος της Εντζενή. Παράλληλα με τη ζωή, η τακτικότατη συμπροταγωνιστριά της, η Μάρθα Καραγιάννη, πόνταρε στο σώμα της και μερικές φορές η ρόλη ήθελαν να κρύψει τα θελήτρά της για να τα αποκαλύψει πανηγυρικά στο φινάλε. Ωστόσο, η Ζωή Λάσκαρη εξελίχθηκε διακριτικά στα τέλη της δεκαετίας του 60, πάντα μέσα από τις ταινίες για το μεγάλο κοινό και έγινε μια νέα γυναίκα που έστρεφε το μυαλό της προς τη χειραφέτηση, έστω και με απλούς διαλόγους και εύπεπτες κινήσεις. Ο αέρας της άλλαξε, έγινε πιο ευρωπαϊκός. Το απλό κορίτσι έπαιζε συνήθως, αλλά ποτέ δεν ήταν η λαϊκή φιλενάδα όπως η Βρανά ή ένα κορίτσι για σπίτι όπως η Καραγιάννη. Κώστα! Κώστα! Εσάς φωνάζει η κοπέλα απέναντι. Έλα εδώ γρήγορα! Πηγαίνετε, γιατί από ό,τι βλέπω έχει αγριέψει πάρα πολύ. Η Λάσκαρη ήταν ο έξυπνος πειρασμός, μια γυναίκα που πολύ πιθανώς θα ξάφνιαζε πολύ τον άντρα που νόμιζε πως την είχε κατακτήσει ισοβίως. Σ' αγαπάω. Όχι, Νίκο, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Θεέ μου, δεν τ' άκουσα, δεν τ' άκουσα, Νίκο, φύγε. Σταμάτα, Έλλη, δεν με ενδιαφέρει, ας γίνει ό,τι θέλει. Εγώ θα σου πω αυτό που έχω να πω. Σ' αγαπάω, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, το καταλαβαίνεις. Όταν το εμπορικό σινεμά παρήκμασε, η Λάσκαρη έκανε την ευγενική αποπειρά της με το επικίνδυνο παιχνίδι του Γιώργου Καρυπίδη, μια ταινία που δεν της άρεσε, όπως δεν αγάπησε το νέο ελληνικό σινεμά που δεν είχε στρωτή αφήγηση. Η Ζωή Λάσκαρη κάποτε μου έλεγε πως όταν δούλευε για τις ταινίες που την έκαναν διάσημη από τις 7 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, είχε υποστεί πολλά κακόβουλα ανταγωνιστικά σχόλια μέσα στο πλατό και ίσως γι' αυτό οι συντροφιές της δεν προέρχονταν από τα καλλιτεχνικά κυκλώματα. Μόνο μετά άρχισε να κάνει παρέα με συναδέλφους, από τους οποίους είχε πληγωθεί στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, τότε που κυριευόταν από ανασφάλεια και αισθανόταν ένα χαμένο παιδί σε ένα ξένο κόσμο. Μόνο μετά τον Ατσίδα, τη δεύτερη ταινία της, οπλίστηκε με αυτοπεποίθηση και έκτοτε δεν ξανακοίταξε πίσω. Χαίρονταν πολύ τη διαδικασία του γυρίσματος των ταινιών της, αλλά δεν τις έβλεπε ποτέ.
Όταν τελείωναν, πήγαινε παρακάτω. Δεν έτρεφε προσδοκίες για να μην έχει απογοητεύσεις, δεν κόλλαγε στα παλιά. Δεν υπάρχει παρελθόν, μου είχε πει πριν από πολλά χρόνια. Και όταν τη ρώτησα τι ελπίζει, απάντησε να είναι ηρέμη σαν τον ουρανό που δεν τον ταράζουν τα σύννεφα. Το χαζέψαμε όλο αυτό το βίντεο και με πολύ χαρά ακούσαμε και τα λόγια του Θοδωρή που τι ωραία που τα περιγράφει όλα. Τι ήταν αυτή η ατάκα που μας είπε ότι του είπε η ζωή? Ότι θέλει να είναι ήρεμη σαν τον ουρανό που δεν την ταράζουν τα σύννεφα. Πολύ ωραίο. Τι ωραίο. Το θέμα είναι πώς το θυμάται τα λόγια αυτά που του είπε. Ο Θοδωρής είχε μια ξεχωριστή αγάπη για τη ζωή Λάσκαρη την οποία δεν το είχαμε καταλάβει εμείς τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, αλλά τον θυμάμαι και εγώ το καλοκαίρι που έλεγε, κυκλοφορούσε στους διαδρόμους και έλεγε: θέλω να κάνω βίντεο για τη ζωή Λάσκαρη. Το ήθελε πολύ. Μα εξηγούσε και το γιατί σου. Λέω: μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Θοδωρή.